15 Δεκεμβρίου ναι. συνέβησαν τα εξής. Ενώ παρακολούσε ο κύριος Τσίπρας και η ελληνική κυβέρνηση να κλείσει η Β' αξιολόγηση, αν θυμόσαστε, ναι. και ταυτόχρονα να ρυθμιστούν τα θέματα του βραχυχρόνιου χρέους, και πήγε την επόμενη μέρα, αν θυμόσαστε, στο Βερολίνο και είχε ένα πρόγευμα με την κυρία Μέρκελ και του είπε η Μέρκελ ότι δεν γίνεται τίποτε. Την προηγουμένη λοιπόν συμφώνησε να απελευθερωθούν οι συναλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας και πλέον ουκρανικά προϊόντα ναι. να έρχονται αδασμολόγητα, βεβαίως ναι. αδασμολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ουκρανικά προϊόντα ναι. είναι κυρίως γαλακτοκομικά και κτηνοτροφικά. Τεράστιο πλήγμα έως και αφανισμό αναμένεται να δεχθεί η ελληνική κτηνοτροφία, επομένως και η Σεραϊκή, σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραΐτη. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τον κύριο Μαριά, συμφώνησε και υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για αθρώες εισαγωγές και μάλιστα αδασμολόγητων γαλακτοκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από την Ουκρανία. Ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής ανέφερε ότι αν συμφωνήσει και η Ολλανδία, που σημειωτέων έχει ασκήσει και βέτο για το συγκεκριμένο ζήτημα, τότε αρχίζει η πλήρης απελευθέρωση και εισαγωγή. Στις 15 Δεκεμβρίου συμφώνησε με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να προχωρήσει, υπό την αίρεση ότι θα το δεχθεί και η Ολλανδία, να προχωρήσει η Μεγάλη Συμφωνία Ευρώπης με την Ουκρανία, που σημαίνει αθρώες εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, κτηνοτροφικών προϊόντων και διάλυση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ωστόσο, ο κύριος Μαριάς αναφέρθηκε και στην υπογραφή του κυρίου Τσίπρα για τη συνέχιση κυρώσεων κατά της Ρωσίας για ακόμη ένα εξάμηνο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς. Εκεί λοιπόν οι 27 συμφώνησαν και είπαν ότι αν τελικά συμφωνήσει και η Ολλανδία, διότι είναι η μοναδική χώρα που έβαλε βέτο και η μοναδική χώρα που έχει κάνει και δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Πολύ ωραία. Εάν λοιπόν συμφωνήσει η Ολλανδία, τότε αρχίζει η πλήρης απελευθέρωση και η εισαγωγή προϊόντων. Για όλα τα παραπάνω, η πρόεδρος των κτηνοτρόφων Σερών, Ελπίδα Σιδηροπούλου, μίλησε στην ίδια εκπομπή, τονίζοντας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν θυμόσαστε και πέρσι κινητοποίηση, αλλά και πρόθεση, πάρα πολλές φορές τονίζουμε το θέμα των ελληνοποιήσεων, το θέμα του ΦΠΑ. Σκεφτείτε ότι τα προϊόντα όλα αυτά ήδη έρχονται με 13% στη χώρα μας, όταν σε εμάς το ΦΠΑ έχει γίνει 24%. Άρα είχαμε που είχαμε το πρόβλημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή μάλλον και με την υπογραφή μας θα έχουμε θέμα. Άρα μιλάμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Και πάρα πολλές φορές ρωτάμε, ποια είναι τελικά η ελληνική πρόταση. Βλέποντας τώρα ότι συμβαίνει και αυτό, μάλλον ούτε η ελληνική κυβέρνηση θέλει να υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία. Αυτό έχει αντίκτυπο στη μείωση ελληνικής κτηνοτροφίας, στη μείωση της ελληνικής γεωργίας και σε πάρα πολλά άλλα προβλήματα.